Ποιες είναι οι πιο σκοτεινές θεωρίες συνωμοσίας που έχουν κυκλοφορήσει για τη Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά και γενικότερα για τη βασιλική οικογένεια? Η Βασίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης που πέρασε από τον Μπάκινγχαμ και παρέμεινε στο θρόνο για πάνω από 70 χρόνια, απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών, ύστερα από πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό και βυθίζοντας έτσι στο πένθος τουλάχιστον τη Μεγάλη Βρετανία. Φυσικά η είδηση του χαμού της Βασίλισσας Ελισάβετ έκανε τον πλανήτη να συζητά για το γεγονός, αφιερώνοντας άρθρα και ρεπορτάζ για εκείνη, για τη ζωή της, τη διαδοχή του θρόνου, καθώς και πολλά άλλα ζητήματα που προκύπτουν πλέον μέσα στη βασιλική οικογένεια. Εδώ στο κανάλι, όπως ήδη θα γνωρίζετε, ασχολούμαστε με το ανεξήγητο και το υπερφυσικό, αλλά και την εναλλακτική αναζήτηση. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε ένα επεισόδιο αφιέρωμα για να δούμε ποιες είναι οι πιο σκοτεινές θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν και εξακολουθούν να κυκλοφορούν, τουλάχιστον στο διαδίκτυο, για τη Βασίλισσα Ελισάβετ αλλά και τη βασιλική οικογένεια. Στο σημείο αυτό, όπως κάνω πάντα σε τέτοιου τύπου επεισόδια, να κάνω μια σημείωση και να πω πως απλά παρουσιάζω αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας ώστε να τις γνωρίζετε και δεν παραθέτω την προσωπική μου άποψη, όποια και αν είναι αυτή, για να μην επηρεάσω κανένα. Είναι στην κρίση σας να πιστέψετε ή να απορρίψετε οποιαδήποτε τέτοια θεωρία, χωρίς προφανώς να βασίζεστε στις απόψεις κανενός άλλου. Η ζωή αλλά και ο πιθανός θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ ήταν ούτως ή άλλως αντικείμενο συζητήσεων και θεωριών συνωμοσίας τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της ηλικίας της. Δεν ήταν λίγες οι φορές εξάλλου που παλαιότερα κυκλοφορούσε η πεποίθηση πως η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε ήδη φύγει από τη ζωή και πως η βασιλική οικογένεια το κρατούσε κρυφό για τους δικούς της σκοτεινούς ή όχι λόγους. Βέβαια, εκ των πραγμάτων και λίγες μόλις ώρες μετά από τον πραγματικό θάνατό της, αποδεικνύεται πως η Βασίλισσα βρισκόταν εν ζωή όσες φορές και αν είχε ακουστεί πως είχε πεθάνει και πως μόλις τελικά απεβίωσε, η είδηση κυκλοφόρησε αμέσως και έκανε το γύρο ολόκληρου του πλανήτη. Ο πρώην παρουσιαστής του BBC και συγγραφέας πολλών βιβλίων θεωριών συνωμοσίας και πασίγνωστος στον χώρο της αναζήτησης, David Icke, έκανε γνωστή στον κόσμο της συνωμοσίας τουλάχιστον πως η Βασίλισσα Ελισάβετ αλλά και η βασιλική οικογένεια, μαζί κιόλας με άλλες οικογένειες ή πανίσχυρους ανθρώπους αυτού του πλανήτη, είναι μέλη των Ιλουμινάτη. Η σκέψη αυτή δεν είναι και πολύ παράξενη, αφού πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ισχύ τείνουν να εντάσσονται σε μυστικές ομάδες, οργανώσεις ή ακόμα και αποκρυφιστικά τάγματα. Το παράξενο και ίσως ακραίο στην όλη αυτή υπόθεση και θεωρία συνωμοσίας είναι το γεγονός πως ο David Icke είχε αναφέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν πασίγνωστοι και απέκτησαν τελικά αυτές τις θέσεις εξουσίας επειδή οι πρόγονοί τους ζευγάρωσαν με ερπετοειδείς εξωγήινους και άρα και αυτοί είναι ερπετοειδοί που αλλάζουν μορφές και μετατρέπονται σε ανθρώπους. Ο Icke, που έκανε γνωστή αυτή τη θεωρία των shapeshifters δρακονιανών, για την οποία μάλιστα έχουμε κάνει και αφιέρωμα το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στην καρτέλα που θα εμφανιστεί τώρα στην οθόνη σας, υποστήριξε πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουν να κρατάνε μεταξύ τους καθαρούς δεσμούς, αφού σχετίζονται μόνο, εκτός τρομερών εξαιρέσεων, με άλλους γαλαζοαίματος. Θεωρία αυτή καταλήγει λέγοντας πως τα ερπετοειδή αυτά όντα μπορούν να αλλάξουν μορφή οποτεδήποτε το θελήσουν και μάλιστα πολλοί έχουν ισχυριστεί ότι έχουν δει τέτοιες μεταμορφώσεις, αλλά οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται πως είναι shapeshifters εξωγήινοι ερπετοειδή επιλέγουν απλά να μην το κάνουν για να μην αποκαλυφθούν. Όπως πάντα, το αν θα το πιστέψετε ή όχι είναι στο χέρι σας. Η προηγούμενη θεωρία που αναφέραμε μάλιστα έχει και συνέχεια, αφού πολλοί ανέφεραν πως όσο βρισκόταν εν ζωή η Βασίλισσα Ελισάβετ έτρωγε παιδιά λόγω της δρακονιανής και εξωγήινης φύσης της προκειμένου να επιβιώσει. Προφανώς πρόκειται για μια ακραία θεωρία που πιθανόν να σχετίζεται με το αδρενόχρωμα, αλλά και τα όσα ακούγονται πως κάνουν οι πανίσχυροι άνθρωποι που θέλουν να διατηρήσουν την υγεία και την νεότητά τους. Όμως εκ των πραγμάτων ίσως μπορούμε να διαπιστώσουμε πως αν ίσχυε οτιδήποτε από τα δύο, τότε μπορεί η Βασίλισσα Ελισάβετ να βρισκόταν
εν ζωή για πολλά χρόνια ακόμα και δεν θα έφευγε από το μάταιο τούτο κόσμο στα 96 της. Αρκετά χρόνια πριν και λίγο πριν το θάνατό της, η πριγκίπισσα Νταϊάννα είχε κάποια απόκοσμα προαισθήματα. Μετά το διαζύγιο της με τον Κάρολο και λίγο πριν εκείνος ξαναπαντρευτεί, η Νταϊάννα έγραψε ένα γράμμα αναφέροντας πως νιώθει ότι κινδυνεύει και πως φοβάται ότι κάποιος προετοιμάζει ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα εναντίον της, κόβοντας τα φρένα ή κάτι τέτοιο, προκειμένου ο Κάρολος να μπορέσει ακόμη πιο εύκολα να ξαναπαντρευτεί αν εκείνη του είχε αδειάσει τη γωνιά. Το προαίσθημα αυτό βγήκε αληθινό αφού η Νταϊάννα έφυγε από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όμως οι πολέμοι αυτής της θεωρίας αναφέρουν πως τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο οδηγός της ήταν πιωμένος και πως αυτή ήταν η αιτία του τραγικού δυστυχήματος που της στέρισε τη ζωή. Το 16ο αιώνα ο βασιλιάς Ερίκος Σίτα της Αγγλίας έστειλε τη μικρή κόρη του Ελισάβετ Τούντορ σε ένα μικρό χωριό ώστε εκείνη να καταφέρει να γλιτώσει από την πανούκλα. Η ιστορία αυτή αναφέρει πως η Ελισάβετ η πρώτη πέθανε σε αυτό το μικρό χωριό και πως η κουβερνάντα της τρομοκρατήθηκε στη σκέψη και μόνο να το αποκαλύψει στο βασιλιά, ο οποίος εκτός των άλλων ήταν και γνωστός γυναικοκτόνος. Γιατί στην ουσία θα το αποκάλυπτε πως απέτυχε να την κρατήσει ασφαλή. Αντί να το αποκαλύψει λοιπόν, η ιστορία αναφέρει πως η κουβερνάντα επιχείρησε να βρει ένα νεαρό κορίτσι από το χωριό προκειμένου να αντικαταστήσει την Ελισάβετ. Όμως, στο χωριό δεν υπήρχε κανένα κορίτσι που να της μοιάζει έστω και λίγο. Αυτό που έγινε, σύμφωνα με τη θεωρία πάντα, είναι πως ζήτησε τελικά από ένα μικρό αγόρι που ήταν γιος αγρότη, ονόματι Νέβιλ, να αντικαταστήσει την Ελισάβετ. Η θεωρία αυτή αναφέρει πως το πλάνο τελικά λειτουργήσε και πως αυτό εξηγεί μάλλον, σύμφωνα με όσους πιστεύουν τη θεωρία, το λόγο για τον οποίο η Παρθένος βασίλισσα δεν παντρεύτηκε ποτέ. Τη θεωρία αυτή μάλιστα έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό ο συγγραφέας του Δράκουλα Μπραμ Στόκερ, που τη συμπεριέλαβε στο βιβλίο του Famous Impostors. Ο πρίγκιπας και πλέον βασιλιάς Κάρολος έχει συσχετιστεί σε μια θεωρία συνωμοσίας με το Βλαντ τον Παλικωτή ή αλλιώς το Δράκουλα, τον ηγεμόνα δηλαδή του 15ου αιώνα που αποτέλεσε έμπνευση για την ιστορία του Δράκουλα κυρίως λόγω του βάναυσου τρόπου που υιοθέτησε προκειμένου να σώσει τον τόπο του. Η θεωρία αυτή αναφέρει πως ο Κάρολος είναι μακρινός απόγονος του Βλαντ Τσέπες, για τον οποίο έχουμε κάνει αναλυτικό επεισόδιο, το οποίο μάλιστα είναι και από τα πρώτα αυτού του καναλιού που μπορείτε να παρακολουθήσετε πατώντας την καρτέλα που θα εμφανιστεί τώρα στην οθόνη σας. Προφανώς όμως δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως ο Κάρολος ήταν όντως απόγονος του Βλαντ του Παλικωτή, αλλά και καμία προφανής απόδειξη πως ο Βλαντ ήταν πραγματικό βαμπύρ. Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε εσείς κάποια άλλη θεωρία συνωμοσίας που μπορεί να σχετίζεται με την εκλειπούσα βασίλισσα Ελισάβετ ή τη βασιλική οικογένεια, την οποία δεν συμπεριέλαβα σε αυτή την εκπομπή. Αν ναι, μοιραστείτε τη μαζί μου στα σχόλια κάτω από το βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. Κι αν κάποτε χάθηκα, κι αν έψαχνα απαντήσεις να βρω μπροστά μου μέσα στο φως ξαφνικά. Είδα να παίρνουν φωτιά τα όνειρά μου, είχα στα χέρια δεσμά. Είδα ανθρώπους να γελούν, να με χλεβάζουν, μα με μια κίνηση απλή κέρδισα μια και για πάντα τη λευτεριά μου.